Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδος, αλλά και σχεδόν τέλος του Ιούνιου. Μία ημέρα απομένει για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, να μπούμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και μία ανάσα από ό,τι φαίνεται από τις εθνικές εκλογές, γιατί πληθαίνουν τα σενάρια ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές και μάλιστα. Μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ χθες έδειξε ότι ο κόσμος θέλει το 23 να γίνουν οι εκλογές, ωστόσο τις περιμένουν το φθινόπωρο και αυτό λέει πολλά. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Έχουμε να δούμε από την τοπική μας κυρίως επικαιρότητα, μια επικαιρότητα δύσκολη, μια επικαιρότητα με πάρα πολλά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Πολλά έχουν συμβεί χθες και βεβαίως πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Καιρικά, νομίζω ότι σήμερα έχει δροσίσει αρκετά και είχαμε και αρκετές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πάρα πολλές περιοχές Θεσσαλίας, μεταξύ αυτών και η Λάρισα. Και σήμερα θα είναι μια δροσερή σχετικά ημέρα, δηλαδή και 34 με 35 βαθμούς, με το 37 που είχαμε χθες, σίγουρα φαντάζει όαση, γιατί αύριο επανέρχονται και πάλι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 37 με 38 σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σε τοπικό επίπεδο, να δούμε πολλές τοπικές ειδήσεις και όχι μόνο, να δούμε τι έγινε και στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ και βεβαίως μία απόφαση που προβληματίζει πάρα πολλούς, μια δικαστική απόφαση σχετικά με τα αναδρομικά, την επιστροφή των αναδρομικών για τους συνταξιούχους. Θα δούμε λοιπόν ποιοι δικαιώθηκαν, ποιοι θα πάρουν τα χρήματα, ποιοι δεν θα τα λάβουν τελικά. Όλα αυτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Αφού πρώτα καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα και την Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε κατευθείαν να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, αλλά φυσικά και στο site του σταθμού μας astratv.gr. Φωτιά στην Σούρπη, σε μαντία με ζώα. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς για τις πυρκαγιές, πολύ μεγάλη προσοχή. Κλιμάκιο του Κινάλ στο Βόλο, επίσκεψη και στην αγορά. Επίσης, το φημισμένο γιότ του Δάκη Ιωάννου στη Σκιάθο, στην παραλία Μαραθά. Και Δύση Σόβια και 6,5 χρόνια φυλάκιση στο μακελάρι της Μακρύτσας. Και μία ακόμη είδηση που φαίνεται ότι δικαιώνει ακόμη περισσότερο την οικογένεια. Η αναπηρική σύνταξη που λάμβανε μέχρι τώρα ο μακελάρης, μέχρι να βγει από τη φυλακή, θα την λαμβάνει ο γιος έτσι της αδικοχαμένης Κωνσταντίνας και βεβαίως του Μακελάρη. Κλιμάκιο του Πασόκ Κινάλ στα Φάρσαλα. Και πάμε στην Εφημερίδα Ελευθερία. Λιγότεροι αριστούχοι, χαμηλές επιδόσεις στην έκθεση και υψηλός συντελεστής ρίχνουν τις βάσεις. Νέο καθεστώς διαμορφώνει συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. Επίσης ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών σε καλά επίπεδα επιδόσεις λαρισαίων υποψήφιων. Μιλούν βεβαίως οι αριστεύσαντες. Είμαστε έτοιμοι για εκλογές, λένε το κίνημα για τον ΣΥΡΙΖΑ μάλλον. Εντάχθηκαν 79 νέα σχέδια και στη Λάρισα σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Οι συνταξιούχοι λοιπόν του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται αναδρομικά στις περικοπές των κύριων συντάξεων τους για το 11ο από 11ο ως 11ο. Θα δούμε λοιπόν ποιοι μένουν εκτός και για ποιον λόγο. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εφημερίδα Κόσμος, λιγότεροι φέτος οι αριστούχοι. Τι δείχνουν τα στατιστικά των πανελλαδικών εξετάσεων. Νέος ιδιοκτήτης Αχιλλέας Νταβέλης για την ΑΕΛ, αλλαγή σκυτάλης από τον Αλεξικούγια. 79 νέα επενδυτικά σχέδια στον αναπτυξιακό νόμο, περιφέρεια Θεσσαλίας και απότομη αύξηση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη Λάρισα, ξεπέρασαν τα 500 χθες. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, υψηλές βαθμολογίες. Όπως βλέπετε, οι αριστεύσαντες με φωτογραφίες και τι λένε φυσικά για τη μεγάλη επιτυχία τους. Ο πρώτος των πρώτων στη Μαγνησία με βαθμολογία 19,4. Ζαλίζουν πραγματικά οι αριθμοί. Και στην κορυφή με βαθμό 19,878 από τα ΕΠΑΛ. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά. Πάμε και στην εφημερίδα η αλήθεια. Τέλος στην αγωνία των αποφύτων λυκείων. Έτσι βλέπετε και όσους έχουν αριστεύσει. Πρώτοι των πρώτων φυσικά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες. Με το γνωστό κωδικό πλέον τα παιδιά μπορούσαν να μπουν και να δουν έτσι φυσικά τι έγραψαν. Στη Μολδαβία ο παγκόσμιος τίτλος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά φυσικά και σε όλα τα θέματά μας αναλυτικά με πολλά ρεπορτάζ. Τώρα θα ξεκινήσουμε φυσικά με τα κρούσματα, με τον κορονοϊό.
διότι φαίνεται ότι έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, έχουμε συναυλίες, έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα σε πολλές εκδηλώσεις, βγάλαμε τη μάσκα, χαλαρώσαμε αρκετά από ό,τι φαίνεται, σε σημείο ωστόσο που δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο ότι νοσεί κανείς, έχουν αυξηθεί και όσοι χρειάζεται να νοσηλευτούν, αλλά φυσικά αρχίζουν σιγά σιγά και γεμίζουν και οι ΜΕΘ. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ πολύ δύσκολο. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά να δούμε και την σημερινή εικόνα, τι λένε οι ειδικοί, γιατί έχει ανοίξει από τη Δευτέρα και ο εμβολιασμός από 30 έως και βεβαίως και για τους άνω των 60. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ για τα κρούσματα. Με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά των δικαστών εφετών, αναγνωρίστηκε τελικά ο πρώτος σύνομος βίος στον πρώην ειδικό φρουρό Επαμείνοντα Κορκονέα για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με το συγκεκριμένο ελαφρυντικό είχαν σπάσει τον Ιούλιο 2019 τα ισόβια η Κορκονέα, που βρέθηκε εκτός φυλακής έχοντας εκτίσει πάνω από 11 χρόνια φυλακή παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως και μέσα στην ημέρα καταθέτοντας το απόσπασμα της νέας απόφασης του εφετείου. Η επανάληψη διαδικασίας είχε ξεκινήσει 11 Μαΐου και είχε διακοπεί 2 φορές όπως είχε καταγραφεί, με προσωδιακό τρόπο εξαιτίας αρχικά της μη κλήτευσης της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου και του αιτήματος πολιτικής αγωγής να παρίσταται στη διαδικασία. Το εφετείο Λαμίας για μία ακόμη φορά ήταν γεμάτο αστυνομικούς για τη μεταφορά του Κορκονέα από και προς τα καταστήματα κράτησης του Δομοκού. Το θέμα βεβαίως αφορούσε την απαλλαγή του Κορκονέα. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, θα δει την έξοδο των φυλακών. Μιλούμε για τον άνθρωπο ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή του Γρηγορόπουλου πριν από αρκετά χρόνια. Θυμάστε τότε με πολλές κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα και βεβαίως αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρώτου ένδυμου βίου για τον ίδιο. Βέβαια, φυσικά, γιατί δεν είχε σκοτώσει άλλο 15χρονο πριν, δεν το συζητώ. Τι να πει κανείς, πραγματικά είναι από τις θλιβερές ειδήσεις κατ' εμέ, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές και δεν αναφέρω μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Φεύγουν άνθρωποι λοιπόν και γίνονται δίκες, ακούς, ισόβια, δυσισόβια, τα σπάνε μετά με διάφορα ελαφρυντικά. Σε μια δεκαετία, 15ετία, έξω λοιπόν θα έρθει ο δικός μας άνθρωπος, όχι σε καμία των περιπτώσεων. Θα δούμε σε λίγο τι έγινε και με την δίκη, γιατί χθες είχαμε απόφαση στο δικαστήριο της Καρδίτσας όσον αφορά το μακελάρι της Μακρινίτσας. Δυσισόβια και βεβαίως και 6,5 χρόνια θα δούμε για ποιον λόγο και όπως είπα να δούμε τι γίνεται και με την αναπηρική σύνταξη του μακελάρι. Προς το παρόν πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε λοιπόν τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Πώς λοιπόν η Τουρκία αποφάσισε τελικά, να πει το μεγάλο ναι, για την Φιλανδία και τη Σουηδία για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και βεβαίως έπαιξε ρόλο γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην Τουρκία. Βλέπει ότι γυρνά την πλάτη η Αμερική, γυρνά την πλάτη η Ευρώπη, οπότε θεωρεί ότι έχει απομονωθεί και πολιτικά, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως οικονομικά και όχι μόνο. Και ξέρει και ο ίδιος ότι όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές και υπάρχει κίνδυνος να τις χάσει, τότε εκεί τα πράγματα μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο για τον ίδιο. Για τις πανελλήνιες εξετάσεις είδαμε και στα πρωτοσέλιδα μεγάλη πτώση των βάσεων, λένε φέτος οι ειδικοί, και πάρα πολύ χαμηλές οι επιδόσεις σε έκθεση, χημεία, μαθηματικά. Στα μαθηματικά διάβαζα χθες το 73% των μαθητών έγραψαν κάτω από τη βάση. Τώρα εδώ, όταν έχεις ένα μικρό αριθμό μαθητών που εν πάση περιπτώσει έγραψαν χαμηλά, λες εντάξει είναι μέσα λογικά πλαίσια. Όταν έχεις σε ένα μάθημα πάνω από 73% τα παιδιά έγραψαν κάτω από τη βάση, είναι να ρωτήσεις τελικά τι πήγε λάθος. Δεν μπορεί όλα τα παιδιά να πήγαν αδιάβαστα ή όλα τα παιδιά να μην γνώριζαν στην πλειοψηφία τους. Άρα λοιπόν υπήρξαν υπήρχαν σημεία τα οποία δεν διευκρινίστηκαν σωστά ή εν πάση περιπτώσει ήταν τόσο δύσκολα που τα παιδιά δεν τα κατάφεραν στην πλειοψηφία τους. Πολύ χαμηλές οι επιδόσεις και στην έκθεση. Πολλά παιδιά πραγματικά έτσι δεν πίστευαν, ενώ περίμεναν πολύ πιο υψηλούς βαθμούς. Τελικά είχαμε έτσι χαμηλούς και έπεσαν γενικά από αυτά τα μαθήματα που σας είπα. Και χημεία και μαθηματικά και έκθεση δεν έγραψαν καλά τα παιδιά και αποδείχθηκε αυτό φυσικά. Η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες θα έχει ποσοστά, θα μας δείξει λοιπόν με αριθμούς για να ξέρουμε σε ποια μαθήματα δεν τα πήγαν καλά και κάπως έτσι να έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου που θα έχουμε και την ανακοίνωση έτσι για να δουν και τα παιδιά σε ποια σχολή.
Τώρα ξεκινά το πιο δύσκολο ενδεχομένως κομμάτι με την έννοια του μηχανογραφικού, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού που πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή τα παιδιά, ώστε να συμπληρωθεί σωστά, γιατί καλό θα είναι να βάζουμε πέρα από τις σχολές που έχουμε στο μυαλό μας, θα βρούμε και δουλειά και αυτό που θέλουμε και αυτό που αγαπάμε. Γιατί αν περάσουμε τελικά εκεί που θέλουμε, γιατί και οι βάσεις λένε ότι θα πέσουν φέτος, τότε θα κάνουμε και κάτι σωστά, δηλαδή και θα αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θα το κάνουμε και σωστά, γιατί το κάνουμε με αγάπη. Τώρα, είπαμε για τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Το 2023 θέλουν εκλογές, 2022 θεωρούν ότι θα γίνουν οι πολίτες. Και βεβαίως βλέπουν δικοματισμό σε αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν βλέπουν ότι θα υπάρξει ένα κόμμα που θα πάρει την αυτοδυναμία. Και βεβαίως είμαστε όλοι, έτσι αυτό το καλοκαίρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εάν τελικά θα πάμε όντως το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, στην Κάλπη. Τώρα, μεγάλο πατατράκο όσον αφορά τα αναδρομικά. Νομίζω ότι ήταν μια απόφαση μαύρη, θα την πω εγώ με την έννοια. Όχι, βεβαίως έχουν δικαιωθεί οι άνθρωποι που πήγαν δικαστικώς, αλλά έλεγαν από την κυβέρνηση: δεν χρειάζεται να πάτε δικαστικώς και έτσι και αλλιώς. Και εδώ είμαστε εμείς και θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τις συντάξεις κτλ. Και θα κάνουμε τα πάντα για την επιστροφή των συντάξεων. Κινήθηκε ένα μέρος των συνταξιούχων νομικά για να πάρουν την επιστροφή των χρημάτων τους. Έτσι λοιπόν για το 11μηνο από 11/6 του 2015 έως 11/5 του 2011, για το 11μηνο λοιπόν, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια όχι σύμφωνα με 5 αποφάσεις της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ δικαιούνται τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των τριών δώρων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Θεγνής Άδειας, μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι 31 Ιουλίου του 2020 μπορούν να τα πάρουν πίσω. Επαναλαμβάνω. Όσοι λοιπόν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι 31 Ιουλίου του 2020, αυτοί θα λάβουν το 11μηνο πίσω, την επιστροφή των χρημάτων, ακόμη και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αλλά και επίδομα αδείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη μία τους εμπέζουν, δεν το συζητώ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να κινηθείτε νομικά. Βγαίναν και τα σωματεία, λέγανε δεν χρειάζεται, πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση. Και να λοιπόν που έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαιώνει αυτούς οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη και μάλιστα όχι αυτούς που μεταγενέστερα κάναν την προσφυγή τους, αλλά όσοι μέχρι 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, του 20. Αυτοί θα λάβουν το 11μηνο που αφορά 11/6 του 2015 έως 11/6 του 2016. Θεωρώ πως είναι άδικο, πολύ άδικο για αυτούς τους συνταξιούχους, γιατί έπρεπε δηλαδή να κινηθούν νομικά για να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται πίσω. Γιατί πρέπει να πας δικαστικά, αφού λέγανε ότι με πολιτική απόφαση θα πάρθει και θα αυξηθούν τα χρήματά τους και θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται πίσω. Αλλά προφανώς, αν το έκαναν για όλους, θα μιλάγαμε για αρκετά χρήματα. Οπότε σου λέει, όσοι έχουν προσφύγει και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, αυτοί και θα τα λάβουν. Κρίμα, πολύ πολύ κρίμα, πραγματικά για τους συνταξιούχους. Τώρα, πριν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για σήμερα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μια φωτιά που ξέσπασε χθες σε διαμέρισμα της Λάρισας με την επιχείρηση της πυροσβεστικής να είναι δύσκολη για να μπουν στο διαμέρισμα να σβήσουν τη φωτιά, όπου δυστυχώς έκαψε ένα μεγάλο μέρος του σπιτιού. Φαίνεται από ξεχασμένο λάδι στην κουζίνα, ξεκίνησαν όλα, μια φωτιά που δυστυχώς, όπως είπα, επέφερε πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Ευτυχώς, το λέω, ευτυχώς. Δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ανασταλτούσε η πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισα λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, όταν δέχτηκε κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην οικία της Χαραυγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε λάδι σε μάτι ηλεκτρικής κουζίνας, αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο διαμέρισμα. Εντός σπιτιού υπήρχε μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν κινδύνευσε με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής που έφυγε στο σημείο επί της οδού Καστοριάς. Δεν ξέρω πώς πήρε. Εγώ προσπάθησα να τη σβήσω μέσα. Είχε πάρει φωτιά όλο. Δεν έσβηνε. Μπήκαν, ξεκλείδωσα τις πόρτες, μπήκα μέσα. Μαξιλάρια έριξα, κουβέρτες έριξα και δυναμώσει είχαν πάρει φωτιά τα ντουλάπια όλο. Ακούσαμε τσιρίγματα και κατεβήκαμε. Φώναζε, τσίριζε, ήταν μέσα. Ναι. Ήταν εκεί που είναι η φωτιά. Με τσιρίγματα και λέει ο άντρας μου, η φωτεινή τσιρίζει. Κατεβήκαμε και είδαμε τις φλόγες και ήταν πάνω ακόμη. Την πήραμε κάτω. Και δεν ξέρουμε τι έγινε. Μα θα κάνουμε κι εμείς στο σπίτι μου, είναι αυτό δίπλα. Και πόλης άκουσε ο άντρας, η φωτεινούλα τσιρίζει. Και τρέξαμε. Ήτανε μέσα. Αυτό τι λέμε τώρα, αφού είσαι καλά, μην μιλάς.
Για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, διεργείται έρευνα την πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας. Επαναλαμβάνω, σίγουρα το σοκ της οικογένειας μεγάλο, δεν το συζητώ, να βλέπεις να καίγεται η περιουσία σου. Από την άλλη όμως, κρατάμε το πιο σημαντικό. Στέλνουμε την αγάπη μας στους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, πραγματικά. Και όπου μπορούμε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να συνδράμουμε με κάθε τρόπο. Γιατί πραγματικά, όταν λες είμαι καλά, σώθηκα, δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια, λες Χριστέ μου, γιατί να πάθω αυτό, γιατί να έχω τόσες πολλές υλικές ζημιές σε μια περίοδο που όλοι μας περνάμε πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Ωστόσο, κρατάμε το θετικό ότι κανένας δεν έπαθε το παραμικρό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε περαστικά στον πρώην Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Κώστα Τζανακούλη, για την περιπέτεια υγείας του. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και γρήγορα να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Υπήρξε ένα πρόβλημα υγείας χθες για τον ίδιο. Έτσι, ο οποίος διακομίστη αισθάνθηκε αναισθησία και έντονο πόνο στο στήθος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο, έπειτα στο Πανεπιστημιακό. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και γρήγορα να επιστρέψει στις επάλξεις με θετικά, έτσι, με αισιοδοξία από εδώ και στο εξής, τα πάντα. Τώρα, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πολλά από την τοπική μας επικαιρότητα. Χρωστάμε βεβαίως και το ρεπορτάζ να δούμε την απόφαση του δικαστηρίου στην Καρδίτσα σχετικά με το μακελάρι της Μακρινίτσας. Προκάλεσε για ακόμη μια φορά με τα λεγόμενά του, με την απολογία του. Τι είπε στην πρόεδρο του δικαστηρίου, πώς λοιπόν προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, στα θέματά μας και θα ξεκινήσουμε τη δίκη. Με αυτή τη δίκη του μακελάρη της Μακρινίτσας, όπως έχει ονομαστεί και δικαίως γιατί αφαίρεσε τη ζωή άγρια από δύο αδέλφια και μάλιστα από την ίδια του την σύζυγο, μητέρα του παιδιού τους, τον μικρό Γιωργάκη, που έμεινε πίσω να πραγματικά να τον μεγαλώσουν οι παππούδες με πολύ κόπο και με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Αποφάσισε λοιπόν το δικαστήριο δισισόβια 6,5 χρόνια, αλλά και την αναπηρική σύνταξη που λαμβάνει ο πατέρας μέχρι να βγει από τη φυλακή, που εύχομαι όσο πιο αργά γίνεται, εξάλλου δισισόβια για 6,5 χρόνια, γιατί αφαίρεσε άγρια, επαναλαμβάνω, δύο ανθρώπινες ζωές, αποπειράθηκε να σκοτώσει ακόμη και τη μητέρα των δύο παιδιών. Να δίνεται λοιπόν στο μικρό Γιωργάκη αυτή η αναπηρική σύνταξη. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες, τελική απόφαση λοιπόν, απόφαση του δικαστηρίου για το μακελάρι της Μακρινίτσας. Συνεχίστηκε σήμερα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η δίκη του μακελάρη της Μακρινίτσας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο στην Καρδίτσα. Την προηγούμενη φορά η δίκη είχε αναβληθεί καθώς ο δράστης νοσούσε με κορονοϊό και ήταν αδύνατη η μεταφορά του στις δικαστικές αίθουσες. Ωστόσο, ο ίδιος ήθελε να είναι παρόν και να ακούσει όλες τις καταθέσεις των μαρτύρων και γι' αυτό το λόγο η δίκη ανεβλήθη. Σήμερα, στην κατάθεσή του, ο μακελάρης ανέφερε ότι δεν θυμάται ότι του σκότωσε, αλλά ότι μόνο του έσπρωξε. Ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή του, όπως ορίζει η καταγγελία, ενώ ανέφερε ότι όλη η συμπεριφορά του επιδεικνύει την ενοχή του. Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα μετά τις αναγορεύσεις των δικηγόρων. Αυτά λοιπόν και με τον μακελάρη της Μακρινίτσας και ευχόμαστε πραγματικά σε αυτούς τους γονείς που μένουν πίσω να μεγαλώσουν το μικρό Γιωργάκη, κουράγιο, δύναμη. Έχουν την αμέριστη πραγματικά συμπαράσταση όλων ημών. Και ευχόμαστε αυτό το παιδάκι θα μεγαλώσει σίγουρα με αγάπη. Είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα μεγαλώσει και χωρίς τους δύο γονείς. Κυρίως χωρίς τη μητέρα, την Κωνσταντίνα, που τον λάτρευε, που ήταν τα πάντα για την ίδια, που δυστυχώς αφαίρεσε την ζωή άδικα και από την ίδια, αλλά φυσικά και από τον αδερφό της. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Περίπου 100.000 μαθητές είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής πανελλήνιες εξετάσεις και έφτασε η ώρα να μάθουν την βαθμολογία τους. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Το πρώτο κριτήριο είναι και πρέπει να είναι τα δικά του ενδιαφέροντα. Το δεύτερο κριτήριο, φυσικά γιατί πρέπει να υπάρξει και ένας ρεαλισμός, είναι οι επιδόσεις τους, είναι η βαθμολογία που από ό,τι γνωρίζουμε οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν στις 28 του Ιούνιου, ημέρα Τρίτη.
Αφενός λοιπόν με πρώτο κριτήριο την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα δικά τους θέλω και δεύτερο κριτήριο την βαθμολογία τους. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που φέτος γίνεται μεγαλύτερο από άλλες χρονιές. Ένας υποψήφιος μπορεί να έχει έως και 249 διαφορετικές βαθμολογίες για να διεκδικήσει μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας. Για να υπολογιστεί η βαθμολογία των υποψηφίων για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά, έχουν οριστεί συνολικά 5.611 στελεστές βαρύτητας. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για έναν γρίφο, το έχω ξαναπεί, ένα σταυρόλεξο για πολύ καλούς φοιτητές, μια άρτια συμπλήρωση, μια ιδανική συμπλήρωση μηχανικού δελτίου, θέλει φέτος πολύ μεγάλη προσοχή. Φυσικά υπάρχει και ένα θετικό στην υπόθεση ότι αναμένεται να πέσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό δίνει μια αισιόδοξη νότα στα παιδιά με βάση τα όσα έχουν ακούσει, δηλαδή με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, ανακοινωθεί ότι φέτος θα είναι περίπου 9.000 και κάτι λιγότεροι εισακτέοι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι φέτος περισσότερο παρά ποτέ η ενημέρωση των παιδιών για τις σχολές και τους τρόπους συμπλήρωσης του μεταγραφικού δελτίου είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Οι καταστάσεις με τους βαθμούς που αναδύθηκαν σε όλα γέλ και επάλη της χώρας περιέχουν μόνο τον κώδικα κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναξεταζόμενο μάθημα. Την ίδια στιγμή όλοι οι υποψήφοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον οχταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Είμαστε μια δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Βαθμολογίες είναι εξάλλου. Εντάξει, κάποια παιδιά μπορεί να ξαναδώσουν πανελλήνιες, κάποια να αποφασίσουν να πάνε σε κάποια σχολή, άλλα έχουν περάσει και οι κόποι τους επιβραβεύτηκαν. Ψυχραιμία να συμπληρώσουν και τα μηχανογραφικά τους, να συμβουλευτούν γιατί όχι και οι ειδικούς, να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που επιθυμούν. Δεν είναι πάντοτε να δούμε ποια σχολή είναι αυτή που αμέσως θα βρούμε δουλειά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι να τελειώσεις στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρεις πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε καλό θα είναι να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό βάσει των επιθυμιών μας. Όπως λέει ο κύριος Λούχος, αυτό που θέλουμε, αυτό που αγαπάμε για να το κάνουμε και καλά. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καλοκαιριγάρ, είμαστε εξάλλου μία ημέρα πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούνιο. Μπαίνει για τα καλά το καλοκαιράκι. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σκιάθο. Χθες ήμασταν εν πλώ με τον Βασίλη τον Παντίδη φυσικά και τον υπεύθυνο για τα δρομολόγια στην Σκιάθο με τα πλοία. Αλλά βεβαίως εμείς θα δούμε τώρα πώς πάει το νησί. Ποια είναι η τουριστική κίνηση στο νησί του Παπαδιαμάντη. Πάμε λοιπόν να μυρίσουμε λίγο καλοκαίρι περισσότερο. Για την τουριστική κίνηση στο νησί του Παπαδιαμάντη τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο δήμαρχος κύριος Τζούμας, ο οποίος τόνισε ότι μετά την πανδημική κρίση το τουριστικό ρεύμα είναι μεγαλύτερο και μάλιστα φτάνει επίπεδα του 2019. Ο Ιούνιος φέτος θυμίζει Ιούλιο του 19. Γενικά η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Ο Μάιος ήταν καλύτερος από το Μάιο του 19. Οι πρώτες πτήσεις ήταν νωρίτερα από ποτά, 23 Απριλίου από το Παρίσι, που ανοίξαμε για πρώτη φορά την τουριστική αγορά. Είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι για την ώρα, από ό,τι φαίνεται. Εκτός από τις προβολές που έχουμε κάνει στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία, με το μετρό του Λονδίνου, του Παρισιού, με αεροπορικές εταιρείες, υπήρχε και αυτό το ρεύμα που μετά από δύο χρόνια των τουριστών ήθελε οπωσδήποτε να κάνει τις διακοπές. Οπότε σίγουρα αυτό αποτυπώνεται μέχρι τώρα στο νησί. Να πούμε ότι μόλις πριν μερικές μέρες αποχαιρετήσαμε μία αποστολή Τούρκων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Ήταν μία δράση που κάναμε σε συνεργασία με το προξενείο της χώρας μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη και την ακόλουθο για τουριστικά θέματα την κυρία Μπάμπαλη. Από το 19 είχαμε κάνει προσπάθεια να ανοίξουμε την τουριστική αγορά με συνάντηση με τον Δήμαρχο που είχαμε κάνει της Κωνσταντινούπολης και με μία παρουσίαση που είχαμε κάνει στο Σμανόγλιο το Δεκέμβριο του 19. Τώρα είχαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο της περιοχής Κωνσταντινούπολης, της Τουρσάμπ. Η Τουρσάμπ είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός της Τουρκίας. Μέσα σε ένα διήμερο που φιλοξενίας να γνωρίσουν τη φύση, τις ομορφιές της Σκιάθου, τα τοπικά προϊόντα. Τελικά είπαν ότι ήρθαν επισκέπτες, αλλά έφυγαν ως φίλοι της Σκιάθου και πρεσβευτές. Και από τέλος Αυγούστου ήδη θα ξεκινήσουν να οργανώνουν τα πρώτα ταξίδια. Τετραήμερα θα είναι αυτά, μέσω της ακτοπλοϊκής συνείδησης από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Σκιάθου αναφέρθηκε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς παράλληλα και στο αεροδρόμιο της Σκιάθου που αποτελεί προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, φέτος πάμε πάρα πολύ καλά με την αεροπορική σύνδεση. Εκτός από την Transavia που είναι η πρώτη φορά που έχουμε πτήσει από το Παρίσι, έχουμε τη Wizz Air για πρώτη φορά με πτήση από την Ιταλία. Την EasyJet για πρώτη φορά στο νησί με πτήση από την Ιταλία επίσης. Με όλες αυτές τις εταιρείες έχουμε κάνει συμπράξεις.
με οικονομικού περιεχομένου για την προβολή του προορισμού που συνέβαλαν στο να έχουμε τις πτήσεις αυτές. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πιο πολλές πτήσεις από ποτέ, περίπου 15 την εβδομάδα. Οπότε είμαστε εξαιρετικά καλά σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο. Τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μεγάλη βελτίωση από το πλοίο αυτό που συνδέει το Βόλο με τις Ποράδες, τη CJET. Και βέβαια η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, που πέρσι έσωσε το καλοκαίρι του COVID, φέτος πάει εξαιρετικά καλά. Με δυσκολία βρίσκει κανείς εισιτήριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πρέπει να σας πω. Βέβαια αυτό ήταν μια συνεργασία και μια πρωτοβουλία που ξεκίνησαμε με τον Ζέρβα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και χωρίς τη συμβολή του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού, του κ. Πλακιωτάκη, που ανέλαβε την χρηματοδότηση της σύνδεσης, δεν θα υπήρχε. Αυτό που κάνουμε τώρα και αυτό στόχο είχαμε και με τους Τούρκους είναι να καταστεί η γραμμή βιώσιμη, να μην χρειάζεται τόσο τη χρηματοδότηση και να ανακοινώνεται πιο νωρίς, κυρίως για τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε όμως και οι άνθρωποι του τουρισμού. Τι λένε οι άνθρωποι λοιπόν που περιμένουν τους τουρίστες, που ήδη είχε ξεκινήσει βεβαίως από το Πάσχα και μετά ξεκινάει η τουριστική περίοδος και για τα νησιά μας και τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Πάμε να δούμε όμως τι λέει ο κλάδος των ξενοδόχων, ο κλάδος των ανθρώπων με τα νοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί φαίνεται ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, εκτός και αν συμβεί κάτι που το απευχόμαστε. Δεν θέλουμε να συμβεί τίποτε, θέλουμε να περάσουμε ένα ήρεμο, ένα καλό καλοκαίρι, έστω και εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Λιγότερες ενδεχομένως οι διακοπές, πιο κοντινές οι αποδράσεις μας. Σίγουρα όμως όλοι έχουμε ανάγκη για καλοκαιρινές διακοπές. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με τον κοινωνικό τουρισμό, που τελικά δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, και να δούμε τελικά τι γίνεται με την ειδική πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των σχετικών δικαιολογητικών. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται στην τηλεοπτική καμέρα οι ξενοδόχοι της Σκιάδου με το τουριστικό ρεύμα το οποίο καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα στην κάμερα του Άστρα μίλησε ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο νησί, κ. Ευσταθίου, ο οποίος τόνισε ότι τα πρώτα δείγματα είναι ότι φέτος η χρονιά σας να πάει καλύτερα και από το 2019, δηλαδή την εποχή πριν την πανδημική κρίση. Την τιμητική τους έχουν οι επισκέπτες από το εξωτερικό και κυρίως οι Βρετανοί. Κοιτάξτε, τα νούμερα αυτή τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας, όχι μόνο τα νούμερα, αλλά και η εμπειρία του Μάη και του Ιούνιου του φετινού, καταδεικνύουν ότι αυτοί οι δύο μήνες είναι, νομίζω, όχι στα επίπεδα του 19, είναι καλύτεροι από τα επίπεδα του 19. Με την παρατήρηση ότι την διαφορά, τη μεγάλη διαφορά, την έχουν κάνει οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων από ό,τι είχαν την περίοδο του 19 τους αντίστοιχους μήνες. Φαίνεται, διαφαίνεται μια εξαιρετική χρονιά από πλευράς αφίξεων. Δεν μπορώ να προσδιορίσω όμως ποια θα είναι τα αποτελέσματα τα οικονομικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι το ύψος, η αύξηση του κόστους των καυσίμων, η αύξηση του κόστους ενέργειας, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και πάρα πολλών προϊόντων έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. Ότι έχουμε δουλειά, ότι είμαστε γεμάτοι, ότι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε αυτή τη στιγμή μεγάλο αριθμό πελατών και επισκεπτών μας, αυτό είναι γεγονός. Είναι μια πολύ καλή χρονιά από άποψη αφίξεων, το ξανατονίζω. Θεωρώ ότι θα περάσουμε τα επίπεδα του 19 με το ερωτηματικό αυτό του οικονομικού αποτελέσματος στο τέλος της μέρας. Κυριαρχούν οι Άγγλοι, αλλά μετά το τέλος Μάιο ανέβηκε πάρα πολύ η σκανδιναβική αγορά από όλες τις χώρες Σκανδιναβίας. Τελευταία έχει ξεκινήσει και η ιταλική αγορά να δυναμώνει. Είναι οι τρεις κυρίαρχες αγορές για το νησί, με προεξάχοντες, όπως σας είπα, τους Άγγλους. Έχουμε Γερμανούς, έχουμε από όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης. Φέτος δεν υπάρχουν πτήσεις από το Ισραήλ, όχι κυρίως διότι δεν υπήρχε demand, δεν υπήρχε ζήτηση για το νησί, απλώς λόγω προβλημάτων των αεροδρομίων εκεί και με τα σλότ των αεροπορικών εταιρεών. Δεν έχουμε πτήσεις από το Ισραήλ, έχουμε από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σχεδόν από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Προσπαθούμε για άνοιγμα καινούριων αγορών πάντα να είμαστε μέσα στο παιχνίδι, σε συνεργασία με το Δήμο, κυρίως με το Δήμο αλλά και με την περιφέρεια, και ευελπιστούμε ότι το μέλλον θα είναι αρκετά καλό για τον τουρισμό των Σποράδων και γενικότερα της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να καινοτομήσουμε στα προϊόντα τα οποία στο τουριστικό προϊόν. Όλος ο ξενοδοχειακός χώρος, και σαν ξενοδόχος ομιλώ, αλλά και σαν κύριος εκφραστής του εισερχόμενου τουρισμού στις περιοχές που σας ανέφερα, πολεμάμε να έχουμε καλυτέρευση των υπηρεσιών μας, παρόλο τις ενδείξεις συνθήκες που συναντάμε.
Προσπαθούμε να κρατήσουμε ικανοποιημένους τους πελάτες, γιατί φέτος παρατηρούμε και το κακό φαινόμενο λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και της έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια αναχώρησης των πελατών, δηλαδή και στα αγγλικά αεροδρόμια και στα αεροδρόμια της Γερμανίας και της Ολλανδίας και όλων των χωρών. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις από εκεί, με αποτέλεσμα ο πελάτης να έρχεται με κακό mood εδώ, με κακή διάθεση. Εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε να τον κάνουμε χαρούμενο για να φύγει χαρούμενος παίρνοντας αναμνήσεις θετικές από εδώ. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, σε πανελλαδικό επίπεδο το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο αναμένεται να αποδώσουν θετικό πρόσημο, με δεδομένο ότι αρκετοί Έλληνες και ξένοι κάνουν τις διακοπές τους ημερολογιακά μετά το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως και ακόμη πιο μακριά λόγω του καλού καιρού στην Ελλάδα. Βεβαίως, κράτα το καλοκαίρι αρκετά, οπότε νομίζω ότι έχουμε ακόμη χρόνο για καλοκαιρινές διακοπές. Πριν δούμε και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Σκιάθο, να δώσουμε και άλλες ειδήσεις. Τι γίνεται λοιπόν με μια νέα ανακοίνωση όσον αφορά έτσι βάουτσερ 300 ευρώ έως 300 ευρώ για όσους θέλουν να κάνουν διακοπές είτε στη Σάμο είτε στην Εύβοια. Έτσι λοιπόν, μιλούμε για τη Βόρεια Εύβοια, μιλούμε φυσικά για την επιδότηση North Evia Samos Pass, την οποία θα λάβουν μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στο κινητό τους, αρκεί να είναι smartphone με δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν, τα vouchers κατανέμονται σε 4 φάσεις, ανάλογα με το μήνα που θέλει κανείς να ταξιδέψει, είτε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, είτε και Οκτώβριο, 4 φάσεις δηλαδή. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν τώρα στην Βόρεια Εύβοια, τα ποσά επιδότησαν έρχονται από 150 ευρώ εάν επιλέξουν να πάνε τον Αύγουστο, όμως 100 ευρώ. Όσοι επιλέξουν τη Σάμο, η επιδότηση είναι 300 ευρώ, εκτός από τον Αύγουστο που είναι 200 ευρώ. Δεν τίθεται κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο, πολύ σημαντικό αυτό, αρκεί κάποιος να ήταν φορολογούμενος στην Ελλάδα το 2020 και να έχει υποβάλει δήλωση Ε1 πέρυσι. Άρα λοιπόν δεν μετράνε τα εισοδηματικά κριτήρια, αρκεί να είσαι φορολογούμενος το 2020 στην Ελλάδα και να έχεις το Ε1 φυσικά το περσινό. Η επιδότηση δίδεται αποκλειστικά σε άλλη χρεωστική κάρτα, όχι σε IBAN. Εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπικα, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, τοπικές μεταφορές, όχι αεροπλάνα ή επιχειρήσεις με έδρα σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Εξαργύρωση γίνεται μέσω κινητού, μόνο επιχειρήσεις με POS, όχι μετρητά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, εξαργύρωση δεν μπορεί να γίνει σε POS, επιχείρηση που δεν λειτουργεί σε περιοχή συγκεκριμένου ταχυδρομικού κώδικα. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα να πάρεις την κάρτα αυτή με τα voucher και να πας στη Λίμνο και να κάνεις την εξαργύρωση. Άρα λοιπόν, βλέπουν ταχυδρομικό κώδικα. Αν είσαι στη Βόρεια Εύβοια, μπορείς λοιπόν να κάνεις τις ανέπαφες συναλλαγές σου. Εάν είσαι στην Σάμο, επίσης δεν μπορείς σε άλλα μέρη. Πολύ σημαντικό για αυτούς που θέλουν να πάνε είτε στη Σάμο είτε στη Βόρεια Εύβοια, να επιλέξουν λοιπόν να κάνουν αυτή τη σχετική αίτηση. Είναι ένα καλό ποσό και μια έτσι καλή ανάσα για να πάει κανείς καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για να κλείσουμε και το θέμα της πανέμορφης Σκιάθου. Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα του Άστρα ο Δήμαρχος του νησιού, κ. Τζούμας, συμπεριλαμβανομένων και των αντιπλημμυρικών. Τα έργα που δεν σταματήσαν λόγω τουριστικής περίοδου είναι αυτά τα αναστηλωτικά στο μεσονικό οικισμό στο Κάστρο και στα δύο μοναστήρια, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Από το Δήμο είχαμε υλοποιήσει τις μελέτες και μετά, σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, προχωράνε τα έργα. Εδώ πρέπει να πω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη, τον κ. Αγοραστό και την Αντιπεριφερειάρχη, την κ. Κολυνδρίνη, για την εξαιρετική συνεργασία μου, να με έχει ξεπεράσει. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα και τομέα στον οποίο να μην έχουν επιληφθεί και να μην έχει δρομολογηθεί ένα έργο. Τα υπόλοιπα τώρα που έχουν σταματήσει λόγω της τουριστικής κινήσης είναι τα εξής. Το έργο της αποχέτευσης και της σύντρευσης, που είναι πάλι μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Το έργο των πεζοδρομίων, που είναι έργο της περιφέρειας. Το έργο του επαρχιακού 1,5 εκατομμύριου που θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο με ένα κόμβο στην Ακρόπολη. Επίσης, έχουμε σε εξέλιξη τις τρεις παιδικές χαρές. Είναι ένα έργο με χρηματοδότηση από το Φιλόδημο και το Πράσινο Ταμείο που το κάνουμε σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκη, στην αναπτυξιακή που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το έργο στο γήπεδο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου, 700.000 ευρώ και αυτό από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το Φιλόδημο. Και από τον ερχόμενο χρόνο είναι να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο έργο οδοποιίας 2.700.000 ευρώ από τον Τρίτη, συγγνώμη, που έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, και ένα έργο οδοποιίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 1 εκατομμύριο ευρώ.
εξήρετο το επίπεδο της συνεργασίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο τον κύριο Αγοραστό όσο και την κυρία Κολυνδρίνη. Δεν υπήρξε πρόβλημα τον τελευταίο χειμώνα, γιατί ολοκληρώθηκε μόλις την άνοιξη το μεγάλο έργο της περιφέρειας, 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της αντιπλημμυρικής προστασίας στις 4 περιοχές. Εκκρεμεί μία περιοχή στις Αχλαδιές, ήταν στις Κουναριές, στον Τρούλι και στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, 2,5 εκατομμύρια. Τώρα θα μπούμε στη δεύτερη φάση. Yeah. Αυτά λειτουργήσαν στα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου χρόνου και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σε όλες αυτές τις περιοχές που κυρίως το καλοκαίρι πλημμυρίζονται από επισκέπτες. Yeah. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κιάθου, παρά τη δυσκολία της εποχής, υλοποιούνται έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Αυτά λοιπόν και με την πανέμορφη Σκιάθου. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαστε σε λίγα λεπτά. Θα πούμε τι γίνεται και με το νέο πρόγραμμα που ξεκινά, Τουρισμός for All, που ισχύει για όλους φυσικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, με επιστροφή στην πρωινή ατζέντα για τα θέματά μας και πάμε ταράτσα ουσιαστικά. Πάμε να δούμε λοιπόν το φεστιβάλ κινηματογράφου στην ταράτσα, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε 6 διαφορετικές ταράτσες στη Λάρισα ταινίες εν μέσω καλοκαιριού. Ωραίες βραδιές έχουμε να περάσουμε από αύριο, 5η 30 του μήνα. Πάμε να δούμε όμως πολλά περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Έχει γίνει πλέον θεσμός και είναι ένας από τους αγαπημένους Λαρισαίων κάθε καλοκαίρι και ειδικά των Σινεφίλ. Το 6ο φεστιβάλ Ταράτσα Film Festival Λάρισας ξεκινάει αύριο Τετάρτη 29 του μήνα με μεγάλες προσδοκίες ότι θα προσφέρει ακόμη καλύτερες καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές φέτος στις ταράτσες της πόλης. Ένα ξεχωριστό γεγονός. Μια μοναδική εμπειρία. Ταράτσα Film Festival από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου σε 5 ταράτσες της πόλης της Λάρισας θα προβάλλονται ταινίες, ώστε όλοι όσοι αγαπούν, αλλά όσοι και θέλουν να αγαπήσουν το σινεμά και μάλιστα το σινεμά τον καλοκαιρινό, το θερινό και σε ταράτσα να μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές ταινίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αλλά ταυτόχρονα το Ταράτσα Film Festival θα ταξιδέψει στα Μετέωρα, στην Καρδίτσα και στα παράλια της Λάρισας στο φεστιβάλ με θέα το Αιγαίο. Από την πλευρά της υπεύθυνη του φεστιβάλ, η κυρία Δήμητρα Μπαράτση τόνισε πως σε 6 σημεία της πόλης θα παίξουν ταινίες, ευχαριστώντας τους διοργανωτές για την πραγματοποίηση και του φετινού φεστιβάλ. Το 6ο Ταράτσα Film Festival ανοίγει τις πόρτες του. Ανοίγει τις ταράτσες του. Σε 6 σημεία της πόλης θα παίξουν ταινίες από το Φεστιβάλ Δράμας, Φεστιβάλ Λάρισας και το Γαλλόφωνο Κινηματογράφο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια και το Γαλλικό Ινστιτούτο που μας στηρίζει. Ευχαριστούμε τους εθελοντές και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο. Ευχαριστούμε τη Λάρισα. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινάμε με προφεστιβαλικές εκδηλώσεις και κορυφώνεται την Τρίτη 5 Ιουλίου με την ταινία «Μαγνητικά παιδεία» και τη φιλοξενία του σκηνοθέτη Τάσου Γούση. Ο Αντιπεριφερειακής Τουρισμού κ. Γιάννης Μπουτίνας από την πλευρά του σημείωσε ότι φέτος θα υπάρξει πρόσβαση σε άτομα αναπηρία για να απολαύσουν το φεστιβάλ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Κώστας Αγοραστός δίνουν πολύ μεγάλη βάση στον κινηματογραφικό τουρισμό. Γι' αυτό συνδιοργανώνουμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις όπως το Art Food Festival και τώρα το Ταράτσα Film Festival. Για μια ακόμη χρονιά είμαστε συνδιοργανωτές στο Ταράτσα Film Festival, που έχει μια ξεχωριστή εμπειρία για κάποιον που δεν μπορεί να είναι προσβάσιμος σε ταράτσες. Υπάρχει ταράτσα η οποία είναι φιλικά προσκύμενη σε άτομα με ειδικές ανάγκες και θα μπορούν να αυτοί παρακολουθήσουν τις ταινίες του Ταράτσα Film Festival. Παράλληλα γίνεται μια φωτογραφική έκθεση παράλληλα με το Ταράτσα Film Festival με τίτλο «Πόλη από ψηλά, η πόλη της Λάρισας από ψηλά» σε συνεργασία με τη φωτογραφική Λέσχη Λάρισας. Πρόκειται σίγουρα για ένα διαφορετικό και άκρος καλοκαιρινό φεστιβάλ και του Σινεφίλ. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν ταράτσες με πρόσβαση για άτομα με ειδικές ικανότητες. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν ωραίες εικόνες, Καρδίτσα, Μετέωρα, ωραία λοιπόν διοργάνωση και πρωτότυπες ιδέες. Αυτό θέλουμε, να περνάμε όμορφα και ωραία και δωρεάν φυσικά, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα, δεν το συζητώ. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε. Έτσι θέλω όμορφα και ωραία να κλείσουμε την πρωινή ατζέντα, να ταξιδέψουμε στα νησιά των Βορειών Σποράδων. Να δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ πώς μπορούμε να ταξιδέψουμε και πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές
πηγαίνοντας σε έναν προορισμό, αλλά απολαμβάνοντας και το ταξίδι. Αυτό που λέγαμε και χθες το πρωί, δεν φτάνει μόνο να μπαίνεις σε ένα πλοίο και να πας σε ένα νησί, αλλά να απολαμβάνεις και το ταξίδι σου. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το νέο πλοίο Σποράδα Stars ήρθε για να κάνει τη διαφορά στα δρομολόγια που εξυπηρετούν κόσμο από Βόλο προς Σποράδας και το αντίστροφο. Με εντυπωσιακούς χώρους αλλά και ανέσεις για πολύ κόσμο, μικρούς και μεγάλους, το νέο πλοίο θα να κάνει τη διαφορά στην εξυπηρέτηση των βολιωτών αλλά και των τουριστών που καταφθάνουν στο λιμάνι του Βόλου από άλλες πόλεις. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε εντός του πλοίου που κατέγραψε τους μοναδικούς του χώρους, καθώς επίσης και το καθημερινό πρόγραμμα του πληρώματος. Για σήμερα Τρίτη αναχώρησε πάντως το πρωί στις 9 παρατέταρτο για σκάφος Κόπελο Αλόνισο και μάλιστα έφτασε πολύ πιο γρήγορα στο νησί του Παπαδιαμάντη. Υπέροχα, ξεκούραστα, απολαμβάνουμε τα ταξίδια μας, απολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές, απολαμβάνουμε τα νησιά των Βορείων Σποράδων που τόσο πολύ αγαπάμε. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και επανερχόμαστε να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα να την κλείσουμε και σήμερα. Πέτρου και Παύλου σήμερα, να πούμε και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο και φυσικά στον Ανιψίου που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Στέφανος, οπότε ευχόμαστε χρόνια πολλά. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο, είμαι σίγουρα, εδώ στην πρωινή ατζέντα. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλενα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα.